Με την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος από την Θεσσαλονίκη, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη. Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων, για να σας τον παρουσιάσω στην περίπτωση που κάποιοι δεν γνωρίζετε. Έχει διατελέσει και γραμματέα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, είναι μέλος στην διοίκηση, είναι και μέλος στην εκκλησία γραμματεία του ΠΑΜΕ, αλλά και στην διοίκηση της ΓΕΣΕ, και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά, από το Βόλο, από το Ράδιο 1. Και δική μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για να δούμε λίγο έτσι κάποια βασικά στοιχεία της επικαιρότητας. Και καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε τόσο προσωπικά όσο και ως κόμμα το πώς είδατε το θέμα γενικά της δημόσιας υγείας, γιατί γνωρίζω ότι σας απασχόλησε, των μέτρων που ελήφθησαν από την κυβέρνηση και πλέον την επανέναρξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Ένα πρώτο σχόλιο δηλαδή, πριν περάσουμε στα όποια δυσμενή αποτελέσματα επέφερε αυτό το κλείσιμο και αποφάσεις της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, το ζήτημα που προέκυψε με την υγειονομική πανδημική κρίση, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, απέδειξε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες τραγικές, θα λέγαμε, ελλείψεις στο σύστημα υγείας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που επέλεξαν σαν πολιτική τοποθέτηση απέναντι στο ζήτημα να χρηματοδοτήσουν με πακτολό χρημάτων επιχειρηματικούς ομίλους και μια ανάπτυξη, η οποία μας έφερε ως εδώ, θα πούμε παρακάτω, αφήνοντας σε πολύ άθλια κατάσταση το σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορούσε ουσιαστικά να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση που, τέλος πάντων, σύμφωνα με τους επιστήμονες θα ερχόταν ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχαν καθόλου μέτρα προετοιμασίας. Χτυπήθηκε ουσιαστικά συνολικά η κοινωνική ζωή, η συνδικαλιστική δράση, οι συλλογικές διαδικασίες, η κοινωνική ζωή συνολικά του λαού μας, ακριβώς για να μην καταρρεύσει το σύστημα. Με επιπτώσεις φυσικά και στην οικονομία, αλλά οι επιπτώσεις στην οικονομία, εμείς λέμε ότι ούτως ή άλλως ήταν προδιαγεγραμμένες. Προδιαγράφονταν από όλους τους φορείς, τους οικονομικούς, τους καπιταλιστικούς αυτούς οργανισμούς, που προέβλεπαν ούτως ή άλλως μια βαθιά ύφεση στην οικονομία. Και βέβαια την επιτάχυνε η πανδημική κρίση, αλλά εδώ έχει μια μεγάλη σημασία να πούμε ότι η επιλογή και πάλι της κυβέρνησης, θυμάστε, με τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, είτε για τα ΚΕΚ, είτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε τέλος πάντων και εδώ τα παρκέτα ενίσχυσης τώρα της χρηματοδότησης της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων, δείχνει ότι η επιλογή και πάλι είναι να βγούμε πάλι στο μηδέν, δηλαδή εκτεθειμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη της πανδημίας αυτής, που μπορεί να επανέλθει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όπως αναμένεται, ή τέλος πάντων οποιαδήποτε άλλη. Άλλους κινδύνους μαζικούς απέναντι στο λαό μας, είτε αυτοί είναι σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ΜΕΔ, δεν υπάρχουν αναπνευστήρες, δεν ενισχύθηκε. Άρα και βγαίνουμε ουσιαστικά πάλι στο ίδιο, και θα λέγαμε πολύ χειρότερα, γιατί είδατε τις αναλύσεις που κάνουν οι ειδικοί, ότι περιορίστηκε κατά πολύ στο ελάχιστο η προσβασιμότητα για πολλές ασθένειες, ανίετες, καρκίνους, εγκεφαλικά, καρδιακά, τα οποία θα εκφραστούν πολύ έντονα και μαζικά το επόμενο διάστημα και δεν θα μπορούν ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν και σε σχέση με την πρόσβαση στο φάρμακο κτλ. Άρα δεν βγήκαμε δυνατότεροι με βάση την επιλογή αυτή. Τώρα, ναι. Γι' αυτό προφανώς λέτε, και έχοντας όλη αυτή την εικόνα στο μυαλό και το σύνθημα που πέρασε προς τα έξω στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι «Μένουμε δυνατοί για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους», έτσι. Ναι, γιατί ας πούμε ότι ουσιαστικά είναι εκμεταλλεύσιμο το γεγονός της πανδημικής κρίσης, όπως θυμίζουμε εμείς, γιατί νομίζω είναι νοπό στη μνήμη, πριν 10 χρόνια πριν στην περίοδο της ανάπτυξης οι αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων δεν έπαψαν να υπάρχουν και ούτε ήταν διαφορετικές σε σχέση με τώρα. Ναι. Για να βάλουμε πλάτη, για να φουντώσει η ανάπτυξη, να μην έρθει η κρίση, πλάτη ζητούσαν τότε, 10 χρόνια στην κρίση. Πλάτη ζητούσαν από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τη συντηρητική πλειοψηφία δηλαδή του λαού μας, με τα διάφορα ακριβώς πάλι προσχήματα που ήταν, βοηθούσαν στην περίοδο της κρίσης. Και τώρα πάλι και σε αυτή την κρίση, μετά την ανεμική μικρή χρονικά ανάκαμψη, πάλι ζητάνε να φαρτώσει την πλάτη. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι αυτοί, για να το πω, βάλουμε έτσι ένα περίγραμμα πιο συγκεκριμένο, όλοι αυτοί που θησάβρισαν από την καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων, από το ξεζούμισμα της εργατικής δύναμης με το πέσιμο σχεδόν στην πλειοψηφία στον κατώτατο μισθό, με το σιωκοκάλισμα των προϋπολογισμών των κρατικών για επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, επενδυτική δραστηριότητα. Ξεκουκάλισαν όλο αυτό το χρήμα και τώρα έρχονται ουσιαστικά
αυτοί που δηλαδή έχουν γεμίσει τα θησαυροφυλάκια τους να πούνε ότι αυτό σαν αμορτισέρ να το χρησιμοποιήσουν πάλι την εργατική δύναμη, τα λαϊκά στρώματα, τη συντηρητική πλειοψηφία του λαού, από εκεί να αφαιρεθεί ότι ουσιαστικά χτυπήθηκε σε οικονομική δραστηριότητα περίοδο και της πανδημικής κρίσης. Αυτούς δηλαδή που ουσιαστικά, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και τα δικά τους στοιχεία δείχνουν, ούτε το 15ήμερο, το 20ήμερο δεν μπορούν να βγάλουν με το μισθό που υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις των εργαζομένων. Έτσι, και τους ζητάνε τώρα ουσιαστικά με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να δεχτεί να ελαστικοποιήσει τόσο τη ζωή του και το μισθό του για να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες, να μην δώσουν ούτε ευρώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι που τις άφησαν και να επιβαρυνθούν την επόμενη κρίση. Γιατί η οικονομία βέβαια θα πάρει μπρος, θα συνεχίσουν με καλύτερους όρους, σκληρότερους όρους να θησαυρίζουν όλο και λιγότεροι, λέμε, γιατί προφανώς οι συνθήκες έτσι που επικράτησαν δίνουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι δυνατότεροι και να συντριβούν οι μικρότεροι. Γιατί αυτό είναι το σκηνικό που παρουσιάζεται. Και βέβαια είναι προσανατολιστικό, θα λέγαμε, το γεγονός ότι δείχνουν το ενδιαφέρον το ψεύτικο η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, το ενδιαφέρον για τη μεσαία τάξη, η οποία συνθλίβεται κάτω από τις συνθήκες ούτως ή άλλως που ήταν στα όρια της επιβίωσης και δέχτηκαν το τελειωτικό χτύπημα. Εκτός, λέω, από τους εργαζόμενους που ουσιαστικά, για μας ξέρετε, η τοποθέτησή μας είναι συγκεκριμένη, ότι είναι αυτοί οι μόνοι που παράγουν και όλο το υπόλοιπο κινείται. Άρα αυτοί που παράγουν τον πλούτο πρέπει να βάλουν φρένο σε μια τέτοια πολιτική και να δούνε ότι οποτεδήποτε βάζουν πλάτη σε κρίση ή σε ανάπτυξη, η ζωή τους βυθίζεται σε όλο και περισσότερο στην εξαθλίωση. Άρα, κύριε Στολτίδη, η εφαρμογή των όποιων λύσεων είχαμε στον εργασιακό χώρο μπορεί να βοήθησαν τελικά, αλλά πρόσχερα, και ίσως να είναι η παγίδα της εργασίας του μέλλοντος, έτσι. Εννοείται, γιατί τώρα αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμός, κινείται σε συγκεκριμένες ράγες, ούτως ή άλλως, έχει τους δικούς του νόμους. Η υπερσυσσόρευση πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια, αυτό που λέμε το μεγαλύτερο ψάρι τρώει το μικρότερο, ή αν θέλετε αυτό που λέγανε, ας πούμε, που δημιούργησαν το μύθο ότι η οικονομία μας θα έχει μια αηφόρο ανάπτυξη όταν στηρίζεται στην εξωτερήκευση, δηλαδή στις εξαγωγές. Και όντως οι περισσότερες επιχειρήσεις ουσιαστικά ξεζουμίζουν εδώ την εργατική δύναμη, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες και μιλάμε για μεγάλες στρατηγικού επίπεδου μέσω συγκεκριμένα μέσα παραγωγής και επιχειρήσεις που εξάγουν. Και βέβαια, αν η οικονομία και η ζωή και η επιβίωση του λαού μας, η υγεία του, η εργασία και ο μισθός εξαρτώνται από διεθνείς αστάθμιους παράγοντες, τότε μιλάμε για μια οικονομία που έχει ξύλινα ποδάρια και ουσιαστικά οδηγεί τον λαό μας συνεχώς σε περιπέτειες. Και βέβαια αυτό που θέλουν ούτως ή άλλως οι εργοδότες σαν αξίωση από πάντα και πάντα βρίσκουν την κρίση να αφαιρέσουν, δηλαδή τις κατακτήσεις του λαού μας σε συλλογικές συμβάσεις, μισθούς, επιδόματα, πρόσβαση σε υγεία, παιδεία κτλ. Όλα αυτά είναι διαχρονικό και βρήκανε τώρα την ευκαιρία να προσαρμόσουν την εργατική δύναμη σε αυτή τη ρευστότητα, είτε της εξαγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή ουσιαστικά με λίγα λόγια να το βάλουμε σε έναν τίτλο, να εκμεταλλεύονται και να πληρώνουν την εργατική δύναμη ανά δευτερόλεπτο με μέγιστη ένταση κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 24ωρου, να είναι διαθέσιμη στα χέρια του εργοδότη και να πληρώνεται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μέσα σε εισαγωγικά για αυτούς. Και βέβαια να την αφήνουν στην πάντα, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, να ξεπερδεύουν με την εργατική δύναμη όταν δεν τη χρειάζονται, στις περιόδους που δεν τη χρειάζονται, χωρίς κόστος φυσικά για αυτούς. Αυτή είναι όλη η ιστορία, αποτυπώθηκε σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου η δυνατότητα τέτοιου είδους ευελιξίας που να διατίθεται η εργατική δύναμη για όσους μείνουν στην αγορά με μεγαλύτερη ένταση και με τσακισμένους ουσιαστικά μισθούς στον πάτο πλέον. Φαντάζομαι ότι για αυτά υπάρχουν και επίσημες καταγγελίες. Δηλαδή υπάρχουν υπαρκτές καταστάσεις που να δείχνουν ότι οι εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις εφαρμογές και τακτικές πιέζοντας τους εργαζόμενους και ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι. Νομίζουμε ότι δεν υπήρχε εργοδοσία που δεν το εκμεταλλεύτηκε. Το θέατρο βέβαια η καθεμία στα μέτρα της. Υπήρχαν οι επιχειρήσεις που ζητούσαν ακόμα και το 800άρικο. Έχουμε καταγγείλει στα Υπουργεία Εργασίας εδώ στην Μακεδονία, στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όλα ονομαστικά. Όλες τις περιπτώσεις, όλες τις επιχειρήσεις, πώς χτυπήσανε τα εργατικά δικαιώματα, πώς ουσιαστικά παραβίασαν ακόμα και αυτά που τους
διατέθηκαν ως μέσα ενίσχυσης σε αυτή την περίοδο. Άλλος ζητούσε το 800άρικο πίσω, άλλος έβαζε έπαιρνε το 800άρικο λόγω αναστολής και τους έβαζε να δουλεύουν ταυτόχρονα. Όλες οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν καθεμία με τον ιδιαίτερο καθεμία με τον τρόπο της. Την εργασία. Έχουν γίνει καταγγελίες για αυτά. Έκλεισε το κρατικό μαγαζί με το θέλετε τώρα να με συγχωρείτε και τις εκφράσεις, με την επιθεώρηση εργασίας. Ο κρατικός μηχανισμός βάρεσε χρήος στην κυριολεξία. Δεν μπορούσε καθόλου να κινηθεί. Πήρε βέβαια και το OK από τον Υπουργό, την κυβέρνηση, σταματώντας την διαδικασία της αποτύπωσης της αλλαγής των εργασιακών σχέσεων στο εργάνι και της παρέμβασης δηλαδή του κρατικού μηχανισμού των επιθεωρήσεων εργασίας για ελέγχους, και άφησε ελεύθερο το έδαφος για φουλ επίθεση από την πλευρά της εργοδοσίας. Βέβαια η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων, πρέπει να πούμε, των σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, ήταν ακαριέα στην κυριολεξία. Ναι. Θαυμαστή θα λέγαμε με έναν τρόπο, γιατί κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις παρά την καραντίνα και την προσπάθεια φίμωσης των συλλογικών διαδικασιών και των δυνατότητας μετακινήσεων. Βρέθηκαν στους χώρους δουλειάς, δημιούργησαν προϋποθέσεις ανάσχεσης αυτής της επίθεσης, κάπου τα πήραν πίσω, κάπου τα μαλάκωσαν, σύμφωνα με τις δυνατότητες πάντα βέβαια, γιατί προφανώς καταλαβαίνεστε ότι εμείς καλούμε τον κόσμο να δει ξεκάθαρα ότι έχει απόλυτη δύναμη και να σταματήσει τέτοιου είδους επιθέσεις σε κάθε εργασιακό χώρο βέβαια και να... Ας το κρατήσουμε και ως μήνυμα αυτό, κύριε Στολτίδη, και ας λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουμε και εμείς βέβαια ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσο μας είπατε, κύριε Στολτίδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.